ήταν τα παιδιά, μεγαλώνουν με έναν άντρα ο οποίος δεν είναι ο πατέρας τους, αλλά είναι ο σύζυγός. Τον αγάπησαν εξίσου, όσο αγάπησαν και τον πατέρα τους, αγάπησαν εξίσου και το δεύτερό μου σύζυγο, γιατί και εκείνος τα αγάπησε πάρα πολύ τα παιδιά μου. Ποτέ δεν έπαψαν οι σχέσεις μου να είναι φιλικές, πάρα πολύ καλές και με τον πρώτο μου σύζυγο. Δηλαδή μεγαλώσαμε όλοι μαζί, μπορώ να πω. Με την γυναίκα του πρώην σύζυγου σου? Πολύ καλά, πολύ καλή σχέση έχουμε, γιατί είμαστε, δεν πάβει να έχουμε μοιραστεί χρόνια από τη ζωή μας μαζί. Έχω ακούσει αρκετούς Κωνσταντινοπολίτες να λένε το παιδί μου θέλω να παντρευτεί Έλληνα. Άλλο τι θέλουμε εμείς. Και ο πατέρας μου ήθελε να γίνω γιατρός, εγώ έγινα μαγείρισα. Πώς είσαι σαν πεθερά? Κακιά. Έχεις δει τις 7 πεθερές στο σύριαλ? 7 φανάσιμες πεθερές. Είσαι μία από αυτές. Είσαι την πολίτησα. Το κουμάντο το κάνεις εσύ? Τελείως. Εσύ? Τελείως. Εσύ είσαι το αφεντικό? Εγώ είμαι το αφεντικό. Δεν μ' αρέσει να ανακατεύονται στα χωράφια μου. Έχω βάλει τα σύνορά μου. Δεν μ' αρέσει να μπαίνουν στην κουζίνα μου. Ποια κακοπροαίρετη κριτική σε στενοχώρησε? Με στενοχώρησε ένας δημοσιογράφος που δεν είχε πιστέψει ότι φτιάχνουμε μαγιά μόνοι μας από το κοκκινόχωμα που είναι γύρω-γύρω στις μυρμηγκοφωλιές. Και με στενοχώρεσε. Θα μπορούσε έστω να με ρωτήσει, να μου πει, «Βρε Μαρία, αυτό που λες είναι υπαρκτό, γίνεται, ή το έχεις κάνει εσύ από το μυαλό σου?» Ο Άκης Πεντρετζίκης ξεκινάει εκπομπή στον Άλφα, που ήσουν και εσύ. Ναι. Σου αρέσει ο Άκης? Βέβαια. Είναι ένα παιδί νέο που δουλεύει με πολύ όρεξη, μεγάλο κέφι. Θα έκανε καριέρα στην Τουρκία? Βέβαια, γιατί όχι. Αγαπάνε τους νέους ανθρώπους. Πολλές φορές μου λένε για τα τατουάζ. Μα μου λέει όλοι οι μάγειρες τατουάζ. Λέω, ρωτήσατε ποτέ γιατί έχουν την ανάγκη κάποιοι μάγειρες πέρα από τη μόδα να κάνουν τατουάζ? Έχετε αναρωτηθεί ποτέ? Εγώ έχω λύσει το θέμα. Βέβαια, είναι προσωπική μου άποψη. Οι μάγειρες κάνουν τατουάζ για να κρύβουν τα σημάδια από τα καψίματα, τα κοψίματα. Δεν έχεις κάνει ποτέ τατουάζ? Δεν έχω κάνει τατουάζ. Και οι γη δεν σε αφήνουν να κάνεις τατουάζ? Όχι, γιατί ούτε και εκείνη είναι. Όταν ήταν μικρή δεν τους άφηνα εγώ. Οπότε... και στο κρατάμε ανιάτικο. Και μου το κρατάνε το πεισματικά τώρα. Είχες ποτέ πρόταση να είσαι σε ένα reality παιχνίδι μαγειρικής? Είχα. Α, είχες. Είχα. Και αρνήθηκες? Με σφιγμένη την καρδιά αρνήθηκα, ναι. Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ την κριτική.